Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο πρόεδρο και την οργανωτική επιτροπή για την πραγματικά ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. θα ήθελα να κάνω έτσι μια πολύ επιφανειακή περιήγηση σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ιατρική ακριβίες. Και θα, προ, και θα προσπαθήσω μέσα από τις ε, διαφάνειες τις οποίες έχω επιλέξει ε, να να σας και, να να σας κεντρίσω το ενδιαφέρον για αυτό το οποίο έρχεται και αυτό το οποίο έρχεται περιμένετε να δω τώρα τα βελάκια πια είναι Α, και έχει. αυτό το οποίο έρχεται είναι ή αν θέλετε έχει ήδη έφυγε τα βρήκατε και αυτό το οποίο έρχεται ή το οποίο έχει ήδη έρθει είναι η γένεση της νέας ιατρικής. Η γέννηση της νεας ιατρικης η γεννηση ιατρικής βρίσκεται, βρίσκεται, ήδη βρίσκεται ήδη εδώ και αυτή οφείλεται, στηρίζεται ουσιαστικά στο, στο γεγονός ότι στα τελευταία περίπου 40 χρόνια από τότε δηλαδή που άρχισε και αναπτυσσόταν η μοριακή βιολογία έχει συσσωρευθεί μια ένα τεράστιο ποσό γνώσεως το οποίο είναι τόσο ποιοτικό αλλά όσο και ποσοτικό και είναι είναι αυτό το οποίο πλέον αρχίζει να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η αξιοποίησή του έχει ή θα οδηγήσει σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ιατρική ακριβία. Η ιατρική ακριβία είναι ένας καινούριο τρόπος να κάνουμε ιατρική, να ασκείτε εσεί οι γιατροί ιατρικοί, ουσιαστικά αυτό, αυτό είναι και βασικά στηρίζεται σε αυτό το οποίο ανέφερα πριν, δηλαδή στη συσσόρευση αυτής της τεράστιας γνώσης, η οποία έχει ήδη ε, όχι μόνο όχι, όχι μόνος όγκος αλλά και ως ποιότητα μας έχει δώσει μια ιδιαίτερη δυνατότητα πλέον να μπαίνουμε πολύ βαθιά στα βιολογικά, στα βιολογικά συστήματα, τα οποία πλέον με τη, συν, με τη συνδρομή, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής, αυτό που λέμε computational biology, είναι αυτό το οποίο οδηγεί όλες τις νέες καινοτομίες τον 21ο αιώνα. Είναι κάτι άλλωστε το οποίο είχε πει και είχε πραγματικά προβλέψει ο Steve Jobs. Η ιατρική ακριβία στηρίζεται στην πολύ απλή παραδοχή η οποία είναι γνωστή από πραγματικά παλαιο, αρχαίους χρόνους τα έλεγα ότι δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά υπάρχουν ασθενείς. Και βεβαίως, ό, ε, όπως θυμάστε και θα σας το αναφέρω και πριν, όπως ξέρετε, όχι όπως θυμάστε, ότι οι μεταγγείς αίματος δεν γίνονται από τον οποιοδήποτε στον οποιοδήποτε, αλλά στηρίζονται σε κάποια προηγούμενη ανάλυση. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα αυτού του οποίου ονομάζουμε ε, ιατρική ακριβίας, η οποία είναι μια αναδυόμενη προσέγγιση, για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, η οποία όμως λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις παραλλαγές των γονιδίων μας, καθώς επίσης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο ζωής κάθε ατόμου. Και σε μία από τις προηγούμενες ομιλίες υπόθηκε ότι ε, τα γονίδια ναι, μεν, αλλά δεν είναι αυτά μόνο, νομίζω και εσείς κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε και στην ψυχική υγεία. Η νέα αυτή προσέγγιση, ο νέος αυτός τρόπος άσκησης της ιατρικής επιτρέπει στους γιατρούς και στους ερευνητές και να, να εφαρμόζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, τη σωστή θεραπεία και στρατηγική πρόληψης σε κατάλληλα καθορισμένες κατηγορίες ατόμων. Και βεβαίως αυτή η παλιά ιατρική, την οποία οι γυρεότεροι ασκούσαν, αυτό το one size fits all δεν είναι πια η ιατρική η οποία ε, απαιτείται για την, ε, για την καταπολέμηση των ασθενειών σήμερα. Ποιος ήταν ο πατέρας της. Ο πατέρας της ιατρικής ακριβίας αναφέρεται ο Sir Archibald Edwin Garrod, ε, ο οποίος ε, έγραψε αυτή τη μονογραφία το 1909, η οποία είναι εξαιρετική, Α, αναφέρεται σε in «Inborn Errors of Metabolism», δηλαδή σε, σε «Λάθη του Μεταβολισμού», εκγενετής εκ «Λάθη του Μεταβολισμού» και, και λέει, ε, αναφέρει, το έχω υπογραμμίσει εδώ, αναφέρει λοιπόν ότι αυτές οι ασθένειες τις οποίες μελετούσε, ε, Μεταβολικέ νό, νόσοι όπω η αλκαπτονουρία, ο αλμπινισμό και η κυστινουρία ότι, ότι αυτέ απο, αποτελούν από τα καλύτερα παρα, παραδείγματα ποικιλομορφία και, μεταβολ, και μεταβολών της χημική συμπεριφορά ε, των ενώσεων αυτών των, των, των ασθενειών αυτών, οι οποίε είναι τόσο διαφορετική η μία από την άλλη δηλαδή είναι τόσο διαφορετική η ασθένεια εμφανίζεται από άτομο σε άτομο έτσι όπως δεν υπάρχουν έτσι έτσι όπως δύο άτομα Μεταξύ μας. Δεν είμαστε ίδιοι, έτσι φαίνεται ότι είναι και οι χημικές διαδικασίες οι οποίες γίνονται στα σώματά μας. Ήταν δηλαδή ο πρώτος ο οποίος ταυτοποίησε τη σημασία αυτής της διαφορετικότητας από άτομο σε άτομο σε ό,τι αφορά τη χημεία, τις μοριακές διεργασίες. Και βεβαίως ήταν ο πρώτος ο οποίος αναγνώρισε τη σημασία των περιβαλλοντικών ε, παραγόντων στην, ε, στις, στην ανάπτυξη και στην εμφάνιση αυτών ασ, των ασθενειών, ιδιαιτέρως αυτών του μεταβολισμού. Και βεβαίως, ε, λίγο πιο πριν όμως, είχε έρθει ο Σερ Μόσλερ, Όσλερ, ο οποίος είναι και ο θεμελιωτής, είναι αυτός ο οποίος, καθιέρωσε τη σύγχρονη ιατρική. Είναι αυτός ο οποίος ε, έφτιαξε τα πρώτα εκπαιδευτικά συστήματα ε, ιατρικής ε, τα, στα ιατρικά πανεπιστήμια, σε όλα τα, πανεπι, τα, πανεπιστήμια και τις σχολές ιατρικής. Είναι αυτός που καθιέρωσε τα Grand Rounds. Όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, όλα αυτά τα είχε εφαρμόσει ο Σερ Βίλιαμ Όσλερ στο Τζονς Χόπκινς το, 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 όπου και ίδρυσε και την ιατρική, την ιατρική σχολή. Αυτός, λοιπόν είπε ότι αν δεν, και αυτή η τεράστια ποικιλότητα, ποικιλομορφία, διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των διαφορετικών ανθρώπων, τότε η ιατρική θα ήταν επιστήμη και όχι τέχνη όπως είναι σήμερα. Αυτό ήταν, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλο, ένα πολύ, ένα, ένα, πολύ, μεγάλο quote, το οποίο λίγο πολύ ισχύει και σήμερα. Και βεβαίως έρχομαι στο κυρίως ερώτημα, το οποίο έχει, έχει μια καθαρά βιολογική βάση, ε, και, η οποία, και η οποία είναι ότι αυτή τη στιγμή το, 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 το μεγαλύτερο ερώτημα και, και η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν όλοι οι επιστήμονες, είτε αυτοί είναι βασικοί επιστήμονες είτε είναι κλινικοί επιστήμονες όπως αρκετοί από εσά, είναι η, κατα, η, η κατανόηση αυτής της τριπλής αλληλεπίδρασης. Δηλαδή πώς ο γονότυπος μεταφράζεται σε, σε φαινότυπο και πώς... Και το μεν και, και το δε επηρεάζονται από το περιβάλλον. Και η, και η έκπληξη η οποία έχει έρθει πρόσφατα είναι ότι το περιβάλλον παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι, από ότι παίζει ο γονότυπος. Και θα σας δείξω μερικές πρόσφατες διαφάνειες από το, ε, από το FDA. Η ιατρική συστημάτων, επάνω, η, η, οποία, η, οποία, ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες σαν σα σκοπό έχουν την κατανόηση αυτής της τριπλής αλληλεπίδρασης, υποστηρίζει όλη αυτή η καινούργια δραστηριότητα ότι η φυσιολογική κατάσταση κάθε ατόμου αποτελεί τη συνισταμένη της λειτουργίας του γονιδιώματος με τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον και το ιστορικό υγείας του. Και βεβαίως η, 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 έχει, έχει, έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφάνεια εδώ η οποία λίγο πολύ ποσοτικοποιεί όλες αυτές τις δράσεις και όπως βλέπετε τα γονίδια, το γονιδίωμά μας, η γενετική μας παίζει μόνο 30% ρόλο στην εμφάνιση ασθενειών ή σε αυτό το οποίο λέμε το well-being, το να ζεις καλά. Ε, τα, τα, πιο πολλά, η, τη, τη, ε, τη, μεγαλύτερη, βαρύτητα σε αυτά έχει το περιβάλλον και ο, τρόπος, και ο τρόπος ζωής και βεβαίως και το ιστορικό και τα συστήματα υγείας της κάθε χώρας. Άλλος ένας παράγοντας ο οποίος είναι τεράσ, παίζει τεράστιο ρόλο αυτά τα οποία ξέρουμε σήμερα για το, γονι, για το γονιδίωμα, το για τη δράση των γονιδίων και τα ξεκίνησε από το διάσημο Watson και Crick. Οι οποίοι, α, οι οποίοι, ταυτοποίησαν, οι οποίοι ανακάλυψαν, όχι ταυτοποίησαν τη διπλή έλικα του DNA. Στη συνέχεια περάσαμε στον Ματάι και στον Ιρεμπερκ, οι οποίοι αποκωδικοποίησαν το γενετικό κώδικα, το οποίο σημαίνει ότι βρήκαν τις τριπλέτες των βάσεων οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αμινοξέα και όταν ακούμε αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα μην φαίνεται στο μυαλό σας την αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Αυτό δεν είναι αποκωδικοποίηση, αυτό είναι αλληλούχηση. Είναι η, η έβρεση της σειράς των βάσεων. Και ε, τον τελευταία 20 χρόνια, δε, ε, δε, περίπου 20 χρόνια, όπου πλέον ε, η, η αλληλούχηση του ανθρώπινου DNA έγινε πραγματικότητα, δηλαδή πλέον γνωρίζουμε τη sequence, την αλληλουχία ε, του, του, γονι, του γονιδιώματος, του ανθρώπινου γονιδιώματος, η οποία, η οποία ολοκληρώθηκε το 2000, το 2004, ε, το, το πρώτο έτσι προσχέδιο έγινε, ε, δημοσιοποιήθηκε το 2001, εδώ είναι από τη συνέντευξη τύπου, η οποία, δο, η οποία δόθηκε με τον τότε πρόεδρο, τον Bill Clinton, τον Francis Collins, ο οποίος ηγείται της δημόσιας, ε, της δημόσιας προσπάθειας η οποία ε, στις, από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και από τον, και από τον Greg Βέντερ ο οποίος είχε ιδρύσει μια ιδιωτική εταιρεία τη Σελέρα τρία χρόνια πριν γίνει αυτή η, η πριν τε, ολοκληρωθεί το sequence αλλά ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος οπότε και οι δύο μαζί ταυτόχρονα ανακοίνωσαν το, το γονιδίωμα του ανθρώπου όπου το πιο έτσι, συνταρακτικό αποτέλεσμα ήταν ότι δυστυχώς έχουμε μόνο 20.000 γονίδια. Όσα γονίδια έχει ένα σκουλικάκι, το οποίο με το ζόρι το βλέπουμε, που έχει χίλια κύτταρα, η δροσόφυλλα, αυτή η μίγα που ανοίγεται ένα μπουκάλι κρασί και έρχεται και κάθεται, έχει 16.000 γονίδια και πολλά άλλα και πολλοί άλλοι οργανισμοί πολύ κατώτερης εξελικτικής σε, κα, σε, σε, κατώτε, σε, σε χαμηλή εξελικτική κλίμακα ή έχουν ακόμα και περισσότερα γονίδια από τον άνθρωπο και, και ή ίσα ή ίδιο αριθμό γονιδίων με τον άνθρωπο. Δεν θα μιλήσω γιατί υπάρχει αυτό, δεν θα, δεν θα πω τίποτα γι' αυτά. απλώς θα αναφέρω ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα παράδοξα. Το δεύτερο το οποίο μάθαμε ήταν ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι 3 δισεκατομμύρια βάσεις, όπως είπα 20.000 20 γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες, αλλά ένα εκατομμύριο πρωτεΐνες. Γιατί, Γιατί ο, ο, βαθμός πολυπλοκότητας μεταφοράς της πληροφορίας από το DNA ως τις πρωτεΐνες είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι σε έναν οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Δεν θα το αναφέρω, δεν θα πω τίποτε άλλο γι' αυτό. Επίσης, ότι ο κάθε ένας από μας διαφέρει από τον οποιοδήποτε άλλο κατά 0,1% του γονιδιώματος το οποίο αντιστοιχεί σε 3, σε 3 εκατομμύρια βάσεις. Οποιοςδήποτε από εσάς διαφέρει με τα όλοι μας κατά 3 εκατομμύρια βά, βάσεις... οποιοςδήποτε από εμάς από ένα Κινέζο κατά 3 εκατομμύρια βάσεις... αλλά οι βάσεις που διαφέρουμε εμείς και οι βάσεις που διαφέρουμε με τους Κινέζους... είναι διαφορετικές, είναι, διαφο, είναι διαφορά η οποία υπάρχει... Ε, και η οποία είναι αποτυπω, αποτυπωμένη στην εξέλιξη του ανθρώπου... Του ανθρώπινου και του, του ανθρώπινου είδου σε διαφορετικέ εθνότητε. Για να μην πω φιλέ και παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η, φαινοτυπ, η φαινοτυπική ποικιλ, ποικιλότητα. Όπω βλέπετε εδώ, τα κοχίλια είναι το ένα διαφορετικό. Είναι, πολύ, είναι διαφορετικό από ένα οποιοδήποτε άλλο. Όπω και όλοι οι άνθρωποι είναι σχεδόν διαφορετικοί. Είναι όλοι διαφορετικοί ο ένα από τον άλλον, εκτό φυσικά από του διδήμου μονοϊκούς διδήμους, ε, και, και μια καινούργια διεργασία έχει ήδη ξεκινήσει, αυτό που λέμε γονιδιωματική για όλους, τον 21ο αιώνα και αυτό το 0,1% που είναι διαφορετικό, από το, για τον κάθε ένα από εμά, είναι αυτό το οποίο παίζει, πολύ, παίζει ρόλο στο ότι αυτέ οι παραλλαγέ, αυτή, αυτή η ποικιλομορφία την οποία έχουμε, σχετίζεται με ασθένειε. Αλλά δεν είναι από, από μόνη τη ικανή, εκτό από, από πολύ λίγε περιπτώσει. Η ποικιλομορφία αυτή την οποία έχουμε ο ένα από τον άλλον, οι διαφορέ που έχουμε ο ένα από τον άλλο μόνο κάτω από κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να, να εκφραστεί προς τα έξω και να δώσει ασθένειες. Βεβαίω, όταν ανακοινώθηκε, ή μάλλον θα το παραλείψω αυτό και θα μου πάρει χρόνο, ρωτήθηκε λοιπόν ο Φράνσις Κόλλης, ο οποίος ήταν εκ των ηγετών της αλληλούχησης του, του ανθρώπινου DNA, εάν τα όνειρα τα οποία είχε με την αλληλούχηση του DNA εκπληρώθηκαν, εάν ήρθε, αν, αν, δηλαδή πραγματικά έχει έρθει η επανάσταση. Ε, και αυτό το οποίο είπε είναι ότι μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το 2010, όταν έγινε αυτή η συνέντευξη, ότι τα αποτελέσματα, ότι οι επιπτώσεις στην κλινική ιατρική ήταν μέχρι την εποχή εκείνη μέτριες δεν ήταν και πολύ και πολύ σημαντικές αλλά βευ, αλλά βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται γιατί πάντοτε υπερεκτιμούμε τα, τα... 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 <συσχεδιά> μικρό όχι μικροπρόθεσμα αποστάλιμο <συσχεδιά> βράχι πρόθεσμα. Ε, εκτιμούμε τα, βρα... τα... Το βράχι πρόθεσμο αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών και υποεκτιμούμε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα διότι αυτός είναι ο πρώτος νόμος της τεχνολογίας. Αυτό λέει. Και βεβαίως ήταν η αλήθεια γιατί σήμερα, περί τα δέκα χρόνια μετά, ε, έχουμε την, την ταχεία ανάπτυξη της ιατρικής ακριβίας, η οποία έχει δημιουργήσει ψηλές προσδοκίες. Βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα, όλοι έχουν κάτι να πούν γι' αυτό. Υπάρχει μια ενηγματική ορολογία, η οποία προφανώς ε, δημιουργεί σύγχυση. Υπάρχει αμφισβήτηση, μα τι είναι αυτά που λέτε, και, και βεβαίως αισιοδοξία και απεσιοδοξία. Όμως, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και το 2015, θα σας δείξω και το σχετικό slide, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπάρακ Ομπάμα, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της ιατρικής ακριβίας του Προέδρου τον είπα και στη συνέχεια ακολούθησαν όλες οι άλλες χώρες όπου υπάρχουν μεγάλη συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας. Ήδη ε, έχουν ήδη γίνει εν ρολ, έχουν ήδη γραφτεί ε, 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 700.000 ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σκοπός ήταν ένα εκατομμύριο. Πριν από δύο ημέρες ανακοίνωσε το NIH ότι έφτασε τις 700.000 το οποίο είναι πολύ σημαντικό ε, και ήδη η Ευρώπη ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο την ε, τη δημιουργία ειδικών βάσεων δεδομένων ούτως να κατα οπου θα είναι ε, καταγεγραμμένα ένα εκατομμύριο κεβάλε ε, γονι, γονιδιώματα ευρωπαίων όλα αυτά όλα αυτά στοχεύουν στην ανάπτυξη των θεραπείων ακριβία για την καλύτερη δυνατή βελτίωση τη υγεία των ασθενών, χρησιμοποιώντα το γονιδίωμα ω πηξίδα. Και θα σας πω τι εννοώ. Εδώ είναι ο Μπάρακ Ομπάμα το 2015 όταν ανακοίνωσε στην περίφημη State of the Union Address ότι τη, την ιατρική ακριβίας όπου, κοιτά, όπου είπε ότι είναι μια αναδυόμενη προσέγγιση για την πρόληψη των ασθενειών και για τη θεραπεία των ασθενειών, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις το, του του, του, παραλλαγές στο γονιδίωμα του κάθε ενός από εμάς, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των ατόμων. Αυτά είπε... Και σήμερα θα το πω με πολύ απλά λόγια, η ιατρική ακριβία είναι η δυνατότητα να προσφέρετε το, σωστό φάρμακο στο σωστό ασθενή για τη σωστή ασθένεια, τη σωστή στιγμή, στη σωστή δόση. Και όλα αυτά λαμβάνοντα υπόψη τη γονιδιωματική, καθώς επίσης και άλλες μοριακές αναλήψεις οι οποίες θα καθοδηγήσουν τους γιατρούς στο τέριασμα του σωστού ασθενή με το σωστό φάρμακο. Γιατί αυτό είναι η ιατρική ακριβία, το σωστό φάρμακο στο σωστό ασθενή. Και θα ρωτήσει κάποιος γιατί αυτό γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται τώρα γιατί πλέον έχουμε την αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, μπορούμε να την κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ φτηνά, έχουμε, πολύ, έχουμε, έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε αφενός μεν πολύ πολύπλοκε πολύ, πολύ αναλύσεις και βεβαίως έχουμε και αναπτύξει και, και βάσεις δεδομένων από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε ένα τεράστιο ποσό δεδομένων. Και όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη νέων βιοδικτών, οι οποίοι θα μας οδηγήσουν σε αυτό που λέμε τις στοχευμένες θεραπείες. Όπως παλαιότερα όλοι οι ασθενείς, παραδείγματος χάρη που είχαν καρκίνο του παχαίου σεντέρου, όπως βλέπετε εδώ για παράδειγμα, παίρναν όλοι ένα φάρμακο, ένα γενικό φάρμακο, μια γενική χημειοθεραπευτική αγωγή. Σήμερα όμως γίνεται αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση των ασθενών αυτών σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα, ανάλογα με το ποιε βλάβε έχουν στο γονιδίωμά του και στη συνέχεια και μελλοντικά και με τον τρόπο ζωή του δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, και με αποτέλεσμα να δέχεται ο κάθε ένας από αυτούς το ίδιο το, το κατάλληλο φάρμακο τη, σε σχέση με τη βλάβη την οποία έχει. Άρα λοιπόν για την ίδια ασθένεια διαφορετικά φάρμακα. Ενώ παλαιότερα έπαιρνε σε ένα φάρμακο, πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που βελτίωναν την, κατά, την, την κατάστασή τους, Κάποιοι άλλοι δεν τη βελτίωναν καθόλου, αλλά ούτε και τη χειροτέρευαν. Ενώ αρκετοί άλλοι είχαν το ανάποδο αποτέλεσμα. Αυτό είναι η ιατρική ακριβία και αυτό θα λύσει και θα το λύσει αυτό. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε του ενό σε σχέση με έναν οποιοδήποτε άλλο, εδώ, πραγματικά είναι ένα είναι ένας πίνακας τον οποίο πήρα από το FDA, ο οποίο είναι απίστευτο. Λέει ότι α, από τα πιο διάσημα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, ε, ε, ένας πολύ για κάθε έναν ασθενή, τον οποίον, τον, τον οποίον, ε, στον οποίο έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή βελτιώνουν την ηλικία ενό ασθενού, υπάρχουν 3 έω 24 οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται καθόλου στο φάρμακο. Κοιτάξτε εδώ τι στατίνε, οι οποίε έχουν καθαρό θετικό αποτέλεσμα μόνο, στο, στο νέ, μόνο σε έναν από του 50. Και αυτά είναι τα δεδομένα του FDA. Και βεβαίως πο, πολλά άλλα φάρμακα τα οποία τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Ο λόγος που η ιατρική ακριβία είναι πλέον δυνατή είναι, ο περίφημε, είναι η, είναι η, η, πτώση, η δραματική πτώ, πτώση στην τιμή, στην, στο κόστος αλληλούχησης του γονιδιώματος. Σήμερα με χίλια ευρώ μπορεί να αλληλουχηθεί όλο το γονιδίωμα, όλα τα γονίδια σε έναν άνθρωπο, με χίλια ευρώ. Το, το, η αλληλούχηση του γονιδιώματος που σας έδειξα πριν με, με τη φωτογραφία με τον Bill Clinton και, του, και, τους, και τους δύο, κόστησε τρία δισεκατομμύρια δολάρια. Τρία δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, σήμερα με χίλια με ευρουδάκια αλληλου, αλληλουχείται ένας άνθρωπος όλο του το, γονι, το γονιδίωμα και με πολύ καλύτερη πιστότητα από εκείνη εκεί την αρχική η βιολογία και What η ιατρική is? λοιπόν άλλαξε. Η νέα ιατρική είναι αυτό που λέμε P, P for Medicine. Είναι η, η, νέα, η, η, νέα, η, νέα, η νέα ιατρική είναι προβλεπτική, είναι αποτρε, α, αποτρεπτική, είναι εξατομικευμένη και είναι και συμμετοχική. Δηλαδή συμμετέχουν οι ασθενείς. Είδατε πριν από μία ώρα τις... Ήταν ομιλίες σε σχέση με τα applications και πόσο σημαντικό είναι ο ασθενής να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και βεβαίως περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές τεχνολογίες περιλαμβάνει την εσωμάτωση πολύ διαφορετικών τεχνολογιών από καθαρά βιολογικές τεχνολογίες ε, οι, οποίες, ε, οι, οποίες, ο, οι οποίες στηρίζονται στην ανάλυση και στην παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων και βεβαίως ισχυρές υπολογιστικές ε, δυνατότητες. Two minutes. Ε, με, απο, με αποτέλεσμα την παραγωγή ή την, ή την άσκηση, ή την εφαρμογή ενός Φαρμάκους, τον κατάλληλο ασθενή ενό επιλεγμένου, μιας μια θεραπε, θεραπευτικής αγωγής θεραπευτική αγωγή στον κατάλληλο ασθενή και όχι σε όλου του ασθενεί που πάσχουν από την, ίδια, από την ίδια νόσο. Και βεβαίως αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε ένα καινούριο σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών και αυτός έχει ήδη αρχίσει και εφαρμόζεται αυτό. Παραδείγματος χάρη, ενώ παλιότερα Χρησιμοποιούσαν τυχεροποιημένα. τυχεοποιημένα... όλοι οι ασθενείς με καρκίνο παχαίως εντέρου... δοκιμάζαν διάφορα φάρμακα. Σήμερα όμως, αυτό το οποίο γίνεται από τις μεγάλες εταιρείες... που παράγουν τα καινούργια φάρμακα... είναι ότι κάνουν μια πολύ λεπτομερή εξέταση όλων των ασθενών... αυτό που λέμε deep phenotyping... αλληλούχηση των γονιδιωμάτων... μεταμπολόμιξ το το styling, άσκηση ε, και, πο, και πολλά άλλα, πρωτεόμιξ και τα λοιπά και στη συνέχεια επι, επιλέγονται ε, ε, και στη συνέχεια χωρίζονται οι ασθενείς σε εκείνους οι οποίοι έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά και σε αυτούς που έχουν τα ομοειδή χαρακτηριστικά εφα, εφαρμόζονται καινούγιες θεραπείες για να δουν ποιοι από αυτούς ανταποκρίνονται και και ποιοι όχι. Ως αποτέλεσμα της νέας αυτής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία, γιατί όλες αυτές οι, όλες αυτές οι τεχνολογικές ε, ας το πούμε, εξε, εξελίξεις πάντοτε συνοδεύονται και από οικονομική ανάπτυξη και από οικονομικά συμφέροντα. Όπως βλέπετε το 2017 το 34% των νέων φαρμάκων, τα οποία κυκλοφόρησαν στην αγορά, ήταν φάρμακα εξατομικευμένης ιατρικής, personalized medicine. Το οποίο σήμερα αυτό έχει φτάσει στο 45% περίπου. Αυτό ήταν έως το 2017. Δεν θα σας πω άλλα, γιατί έχω κι άλλα να σας πω, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει η ώρα. Ε, θα σταματήσω με αυτό εδώ, το οποίο <χω> δείχνει ε, το φαρμακείο του, με, του μέλλοντος, Δείχνει το φαρμακείο που σε λίγο καιρό, σε κάποιο 10, 20, 30 χρόνια, οι ασθενεί θα πηγαίνουν στο φαρμακείο με ένα disc και θα δείχνουν, όχι το χαρτάκι που δείχνει εκεί, αλλά με ένα disc με ένα link όπου, όπου, όπου ο, ο φαρμακοποιός θα κατεβάζει το, το sequence και στη συνέχεια προγράμματα, αλγόριθμοι, τους οποίους ακούσαμε πριν, θα επιλέγουν το κατάλληλο φάρμακο τα από τα εκατοντάδες χιλιάδες που θα είναι διαθέσιμα για την περίπτωσή του και θα ρωτήσει κάποιος, μα καλά οι γιατροί τι θα κάνουν. Δεν υπάρχουν οι γιατροί εδώ, όπου δείχνω το slide αυτό. Όλοι οι γιατροί γίνονται. Καλά, τι, 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 τι μα λε τώρα, Θα εξαφανιστούν οι γιατροί. Όχι, βέβαια, δεν θα εξαφανιστούν οι γιατροί. Οι γιατροί και όλοι οι άλλοι θα συμμετέχουν στην παραγωγή όλων αυτών των αλγορίθμων, όπω είναι όλοι οι επιστήμονε, όλοι Δηλαδή, όλο αυτό πλέον θα μεταφερθεί σε άλλο επίπεδο. Θα έχουμε άλλου τύπου, άλλου, με, με διαφορετικό τρόπο, ε, άσκηση της ια... Όπως ήδη γίνεται στο εξωτερικό πλέον, τα νοσοκομεία μετασχηματίζονται, μετατρέπονται σε νοσοκομεία που είναι ημιεντατικής θεραπείας, δηλαδή δεν υπάρχουν τα νοσοκομεία που πάει κάποιος και κάθεται 20 μέρες και φεύγει, είναι, είναι νοσοκομεία τα οποία πλέον ασκούν οι η, η οποία είναι η ιατρική ένταση, όπω λέγεται, οι μη εντατικέ μονάδε ή οι, εντα... οι εντατικέ μονάδε, στις... όπου... Όπου... όπου, εκεί πραγματικά χρειάζεται, να, να... Χρειά... Χρειάζεται η φροντίδα των ασθενών και όχι όπως γίνεται σήμερα, ιδιαίτερω εδώ στη χώρα μας, όπου οποιοδήποτε πάει σε ένα νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει λόγος, επειδή δεν υπάρχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια καλά οργανωμένη ε, περίθαλψη. Αυτά έχω να πω. Είχα κι άλλα να σας δείξω, αλλά νομίζω ότι είναι αργά. Δεν υπάρχει λόγος να πω, να πω περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θάνο για αυτή την εξαιρετική ομιλία και τις προοπτικές που μας δώσατε. Ε, νομίζω αν πριν 20 χρόνια έλεγε κάποιος αυτά που γίνονται σήμερα θα τον περνούσα για τρελό. Οπότε τίποτα δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει. Εγώ όταν ακούω τέτοιε τέτοιες ομιλίες και θυμάμαι ότι το 1900 περίπου ο διευθυντή του Γραφείου των Ευρεσιτεχνιών στη Νέα Υόρκη είπε ότι το γραφείο μας πρέπει να κλείσει διότι σε αυτή τη ζωή όταν ήταν ανακαλυφθεί, έχει ανακαλυφθεί. Το 1900. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε πάσα, όπως λένε. Όταν ο Έντισον, που ανακάλυψε τον ηλεκτρικό λαπτήρα και τον ηλεκτρισμό, Πήγε, πήγε και το έδειξε στον, πήγε το έδειξε στον, τον Υπουργό, ήταν νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι σε ποιον Υπουργό, το, τι υπουργό ήταν αυτός εκείνη την, εκείνη την εποχή. Του λέει, αυτό είναι, του, του μια καινούργια ανακάλυψη την οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να την λάβει υπό, υπόψη της κτλ. και, και του λέει ο ο πολιτικός, ο υπουργό, του λέει και τι να την κάνω, λέει, δεν, δε, δε καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Και του απαντάει αυτός, είμαι σίγουρος πως θα βρεις κάτι να κάνεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα τη φορολογήσεις. <laughs> <laughs> Θέλω να σας πω ότι το, το μόνο σίγουρο για όλα αυτά είναι ότι θα υπάρχει φόρος. <laughs> Ωραία. <laughs>